Παρουσία σας εδώ στη Λέσβο, προεδρεύσατε του συντονιστικού, ο λόγος είναι σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Είπαμε πριν και στο συντονιστικό ότι είναι... Μ' ακούτε τώρα, καλύτερα. Είπαμε και πριν στο συντονιστικό ότι είναι και για λόγους ουσίας και για λόγους σημειολογίας ιδιαίτερη η κινητοποίηση και η ενιαία αντιμετώπιση αυτών που ζούμε στο σεισμό και από όλες τις υπηρεσίες είναι πρωτοφανή συνεργασία και καλή συνεργασία και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τα πολιτικά στελέχη. Άρα να μην σας φαίνεται και παράξενη η σύνθεση του τραπεζιού και συνέντευξη τύπου και στο συντονιστικό. Θα ήθελα να τονίσω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε τόσο υπηρεσίες των αρμόδιων συναρμόδιων υπουργείων όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών και του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν εδώ και ο Νίκος Τόσκας, Πολιτικής Προστασίας, του Δημοσίων Υποδομών, παλιού Δημοσίων Έργων, και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, του ΟΑΣΠ, και άλλων υπηρεσιών, της ανώνυμης εταιρείας κτηριακών υποδομών. Θα ήθελα να πω, όχι για να καθησυχάσουμε, την πραγματική εικόνα δεν είναι τόσο εκτεταμένες οι ζημιές από το σεισμό στο νησί, είναι βέβαια πολύ μεγάλες σε συγκεκριμένους οικισμούς στο νότιο μέρος του νησιού, και βέβαια είναι πολύ μεγάλες καταστροφές σε παλιά κτίρια που υπάρχουν στους παραδοσιακούς οικισμούς μας στο νότιο μέρος του νησιού. Είναι επίσης πολύ θετικό ότι νεότερες κατασκευές, και δεν μιλώ για τις κατασκευές που έγιναν την τελευταία δεκαετία, που έχουμε πολύ μεγάλη ασφάλεια σε αντισεισμικούς κανονισμούς και πιο παλιά κτίρια, δεν έχουν πάθει τίποτα. Άρα διάφορα που ακούγονται για μετακίνηση οικισμών και τα λοιπά στο νησί δεν βοηθάει αυτό. Δεν ευσταθούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωση μετακίνηση κάποιου οικισμού της περιοχής. Είναι πολύ μη εκτεταμένες οι ζημιές στον οικισμό που έχουμε επισκεφτεί όλοι στη Βρύση και είναι και πολύ λυπηρό που μία συμπολίτης μας, πολύ νέα ηλικία, έχασε τη ζωή της. Να εκφράσουμε όλη τα βαθιά μας τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Να πούμε ότι για τον οικισμό αυτό, παρότι είναι πολύ έτσι συγκλονιστικό να βλέπεις συμπολίτες σου να έχουν χάσει τα σπίτια τους, να βλέπεις τα προσωπικά τους αντικείμενα, να βλέπεις το φαγητό πάνω στο τραπέζι σε σπίτια που έχουν καταρρεύσει ή τα παιχνίδια των παιδιών, είναι μια ευκαιρία αυτό τον οικισμό να τον κάνουμε πρότυπο οικισμό και στην επανοικοδόμησή του και στα δίκτυα που δεν υπήρχαν λόγω της παλαιότητας του και πρέπει να εγκατασταθούν, να γίνουν, και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που οφείλουμε να διατηρήσουμε, και οι Μυτιλινοί αυτό το έχουν προσέξει πάρα πολύ, οπότε καλό είναι να παραγματιστεί και όλη η χώρα από το πώς έχει διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο.
Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι είμαστε σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση. Δεν εφησυχάζουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το φαινόμενο και δεν πρέπει να εφησυχάσουμε και τους πολίτες. Πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο. Πρέπει επίσης να βοηθήσουν και οι αρμόδιες αρχές αλλά και όλοι για να απομακρυνθούν σε σπίτια που τα κλιμάκια χαρακτηρίζουν μη κατάλληλα, να απομακρυνθούν οι συμπολίτες μας που κατοικούν εκεί και ίσως να είναι και μεγάλης ηλικίας. Ήδη έχει αναλάβει δράση και η ελληνική αστυνομία και οι υπηρεσίες του Δήμου. Να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κομμάτι του οδικού δικτύου που δεν είναι ανοιχτό και γενικότερα οι υποδομές του νησιού έχουν κρατήσει, δεν είχαμε ζημιές. Να ενημερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας ανέβαλε για τα δύο νησιά, τη Λέσβο και τη Χίο, τις πανελλαδικές εξετάσεις για αύριο. Έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι από τα κλιμάκια των κτηριακών υποδομών στα 14 εξεταστικά κέντρα. Στα 12 που έχουμε τις αυτοψίες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τις άλλες δύο τις περιμένουμε. Επίσης, μου δώσαν ένα στοιχείο, κύριε Κλεάνθη. Ναι, ναι. Ναι, είναι 250. Ωραία. Αν δεν τα ακούσατε, είναι 150 μη κατοικήσιμα από αυτά που έγιναν έλεγχοι κτίρια και 104 κατοικήσιμα. Παντού. Παντού. Ναι. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε. Συνεχίζεται και αύριο και αν χρειαστεί και μεθαύριο και όσο χρειαστούν να κάνουν με ελέγχους. Να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν πάνω από 100 μηχανικοί, γι' αυτό ακούτε και αυτά τα νούμερα ελέγχων από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικισμούς και στις υποδομές. Η προτεραιότητά μας είναι τόσο οι κατοικίες των πολιτών αλλά κυρίως τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, το νοσοκομείο, το γυροκομείο, όπου βλέπουμε κάποια προβλήματα γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχος για να διαπιστωθούν ακριβώς οι ζημιές και αν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ή όχι. Ήδη σας λέω ότι γίνεται δευτεροβάθμιος έλεγχος σε ένα από τα οικοτροφεία του νησιού, τα γυροκομεία, συγγνώμη, του νησιού, στο Πλωμάρι, όπως και στο κτίριο που στεγάζει τις δημόσιες υπηρεσίες και του Δήμου και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Φαίνεται να μην υπάρχει σε πρώτη φάση πρόβλημα ή το πρόβλημα να είναι μικρής κλίμακας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλες τις υπηρεσίες για τη συνεργασία τους. Να σας πω ότι οι σεισμολόγοι μας και ο ΑΣΠ έχουν βάλει τα δυνατά τους. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί στην Αγία Παρασκευή και στο Δαμάνδρη. Θα εγκατασταθούν άλλοι τέσσερις. Το σεισμολογικό δίκτυο θα είναι δορυφορικής λειτουργίας και εμβέλειας και θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις του, συγγνώμη, στο διαδίκτυο. Άρα θα μπορείτε να έχετε όλη πρόσβαση σε αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την άμεση συνδρομή που πρέπει να έχουν οι πολίτες. Το μέλημά μας είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι έλεγχοι για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μεσοπρόθεσμες λύσεις, όπως είναι η επιδότηση ενοικίου, όπως κάναμε στην Κεφαλονιά, και όχι η φιλοξενία σε κοντέινερ.
αλλά και οι αποζημιώσεις για τις αποκαταστάσεις των κτηρίων. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο για την ανακατασκευή του οικισμού. Επίσης, με την ευκαιρία θα υπάρχει συνεργασία όλων των κομμάτων για να υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για να απλοποιήσουμε πολύ τις διαδικασίες στις αποζημιώσεις και στη γραφειοκρατία που μας ταλαιπωρεί όποτε έχουμε φυσική καταστροφή, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Έχουν γίνει αιτήματα από την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση για πρόσθετη βοήθεια που περιλαμβάνει διευκολύσεις ή απαλλαγές από το ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ ή άλλα βάρη. Έχουν διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και αντιμετωπίζονται θετικά, αλλά το σύνολο των δράσεων και των προβλέψεων θα ανακοινωθεί συνολικά στην Αθήνα, αφού έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις και προϋπολογισμό, για να μην λέμε λόγια και όχι συγκεκριμένα πράγματα και δεσμεύσεις. Αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, και αν θέλετε κάποια πρόσθετη ενημέρωση. Λοιπόν, και ο Γενικός Γραμματέας. Πολύ σύντομα, τα περισσότερα τα είπε ο κύριος Υπουργός. Τα περισσότερα πράγματα υπόθηκαν από τον κύριο Υπουργό. Εγώ να πω ως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ως συντονιστική αρχή όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας δεν έχω παρά να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, γιατί όλος ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις απόκρισης, αστυνομία, πυροσβεστική, ΚΑΒ, η περιφέρεια, ο Δήμος έκαναν εξαιρετική δουλειά. Κύριο μέλημα μας εξακολουθεί να παραμένει οι συμπολίτες μας και κυρίως οι κάτοικοι του οικισμού, οι οποίοι υπέστησαν αυτές τις τρομερές επιπτώσεις από την μήνη του σεισμού. Ήδη έγινε η συντονιστική σύσκεψη. Ανήγγειλε ο κύριος Υπουργός ότι θα εφαρμοστεί το μοντέλο, κυρίως όσον αφορά δηλαδή την επιδότηση ενοικίου. Θα υπάρξει κάποιος χρόνος ως το διάστημα αυτό. Ήδη είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι όλοι όσοι κάτοικοι χρειάζεται να φιλοξενηθούν θα μείνουν από εδώ και στο εξής σε ξενοδοχεία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών θα καλύψουν αυτή τη δαπάνη, και έτσι ώστε στην επόμενη φάση και πολύ σύντομα να υπάρξει μια μόνιμη λύση για τη διαμονή αυτών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε ολόκληρο το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από χθες, από την ώρα του σεισμού, προκειμένου να διευκολύνει τις όποιες ενέργειες και δράσεις και τις όποιες θετικές παρανέργειες έχει αυτή η διαδικασία, μεταξύ αυτών άλλων και τις όποιες φορολογικές διαδικασίες που είναι αποτέλεσμα της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χθες γνωρίζετε ότι ήταν εδώ και ο Υπουργός μου και η Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Νίκος Τόσκας, ο οποίος προείδευσε εδώ πέρα της συντονιστικής σύσκεψης. Είμαστε συνεχώς σε επαφή. Και ο Νεκτάριος Αντρονιός. Και τώρα είναι ο Υπουργός, τα γνωρίζετε ήδη. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην ουσία να δούμε τι πράγματα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Τώρα αποδεικνύεται ότι είναι το υπερκομματικό, το διακομματικό, μια που ήρθε και ο κύριος Φτάζος.
Θεωρώ ότι εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για την κινητοποίηση και του κράτους, της πολιτείας ολόκληρης, της περιφέρειας, του Δήμου, των επιμέρους αρχών, του πυροσβεστικού σώματος, της αστυνομίας, του στρατού, των εθελοντικών οργανώσεων. Αυτό που έχω να σημειώσω και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Ευρώπη δια του κυρίου Γιουνκέρ, αυτό μου μεταβίβασε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον οποίο επικοινώνησα, είπε ότι είναι δίπλα στη Λέσβο, στη Λέσβο της αλληλεγγύης. Σήμερα η Λέσβος χρειάζεται την αλληλεγγύη και η Ευρώπη είναι δίπλα της. Αυτό το μήνυμα μου έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος. Το ίδιο μήνυμα πήρα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, από τους αρχηγούς των κομμάτων, όπως σας είπα, από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και από άλλων κομμάτων. Οπότε θεωρώ ότι μαζί με την ικανότητα που δείχνουμε, την ψυχραιμία και την υφαλιότητα στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης, θεωρώ ότι μπορούμε να προσβλέπουμε με αισιοδοξία ότι θα ανταποκριθούμε ικανοποιητικά και σε αυτή τη δυσκολία και ότι να εκφράσω και την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε συνέχεια και ότι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι και εμείς αλλά και οι επισκέπτες μας που ελπίζω να είναι πολλοί. Ναι, ναι, δύο λόγια και κλείνεται. Δύο λόγια, ναι. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι συνενώσαμε όλοι τις δυνάμεις μας από την πρώτη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από τη δική μας την πλευρά, οι δυνάμεις της περιφέρειας βρίσκονται στον ύψιστο βαθμό της κινητοποίησης. Για μας αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών, του κάθε πολίτη χωριστά, και να μπορέσουμε με ταχύτητα αλλά και με αποτελεσματικότητα και ψυχραιμία να συνδράμουμε σε ό,τι χρειαστεί. Νομίζω ότι έχοντας ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις είναι η ώρα για τις όποιες ερωτήσεις θα θέλατε να κάνετε.